της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Καθώς εορτάζουμε τα μεθέορτα της μεγάλης δεσποτοθεομητορικής εορτής της Υπαπαντής, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, η καρδιά μας γεμίζει από χαρά και αγαλίας, διότι όντως αυτή η εορτή είναι μεγάλη και θαυμαστή. Την υπεραγαπούσε και την υπολείπτετο και ο Μέγας Αυτοκράτορη Ιουστινιανός, ο οποίος τα 542 μετά Χριστόν την καθιέρωσε σε όλη την αυτοκρατορία. Εγίνοντο τότε κατά τον 6ο αιώνα και κυρίως στην αρχή της βασιλείας Ιουστινιανού, στο μέσον και στο τέλος, μεγάλες καταστροφές, επιδρομές βαρβάρων, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί και οργή Κυρίου μεγάλη. Εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να τα αντιμετωπίσει. Φυσικά κατά το ανθρώπινο έκαμε ό,τι μπορούσε, αλλά εχρειάζεται κυρίως και κατεξοχήν την υπερφυσική Θεία Δύναμη, τη δύναμη του Χριστού και της Παναγίας, τη δύναμη της Αγίας Εκκλησίας. Γι' αυτό και στράφει στην Παναγία Θεοτόκο την Υπαπαντή. Καθιέρωσε την εορτή της, έκανε κάθε χρόνο αγρυπνία στο ναό των Βλαχερνών και την παρακαλούσε ένθερμα, καθώς και ο κλήρος και ο λαός, να σκεπάζει την απέραντη αυτοκρατορία και να την φρουρεί από κάθε κακό. Και έψαλαν Θεοτό και η ελπής πάντων των χριστιανών, σκέπε φρούρι φύλατε τους ελπίζοντας εισέ. Και είναι γεγονός ότι οι σεισμοί της εποχής του Ιστινιανού ήταν οι πυκνότεροι και οι πιο καταστρεπτικοί. Στα 542 έγινε τόσο μεγάλο σεισμός που γκρεμίστηκαν σπίτια, τα τείχη, οι ναοί και θαύτηκαν στα ερείπια αμέτρητοι άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων έτιζόντες εφώναζαν και καλούσαν σε βοήθεια και υποστήριξη. Αλλά και στις αρχές της βασιλείας του Ιουστινιανού 526-527, όταν τελείωνε ο Ιουστίνος, ο πρώτος, ο θείος του, ο υπέροχος και ευσεβέστατος αυτός αυτοκράτορ, είχαμε στην Αντιόχεια μεγάλους σεισμούς επί ένα έτος. Μεγάλες καταστροφές και πολύ δύσκολα. Εσύε το η γη, και όχι μόνο αυτό, αλλά έβγαινε φωτιά από τα κεραμίδια των σπιτιών, η οποία ήρχε το δεν ξέραν από πού, και κατέκαιε, και πολλοί που ήταν στα χαλάσματα των σπιτιών και των υπολείπων οικημάτων ένεκα του σεισμού, εκαίοντο από αυτή τη φωτιά, εκαίοντο και εκεί μέσα. Και ο γέρον Ιουστίνος, ο πρώτος, έβγαλε τα διάσημά του και επενθούσε για το σεισμό και παρακαλούσε τον Κύριο και την Παναγία να τον καταπάφησε. Στην Αντιόχεια απέθανε και ο επίσκοπος αυτής ένεκα των σεισμών, κι ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Επέδραμαν δε και ελιστέ και άρπαγες, και ό,τι έβρισκαν, αφού τα σπίτια είχαν γκρεμιστεί, το άρπαζαν. Και έστειλε αυτοκράτορας στρατό και βοήθεια και ό,τι καλύτερο μπορούσε προκειμένου να τους βοηθήσει. Στη συνέχεια όμως, και ύστερα από 2 χρόνια, έγινε πάλι πολύ μεγαλύτερο σεισμός
και αποτελείωσε ό,τι είχε μείνει. 5.000 και πλέον ανθρώπων ετάφησαν κάτω από τα ερείπια. Και σαν να μην έφτανε αυτό το φοβερό, έπιασε και χειμώνας δεινότατος. Δεν ήξεραν τι να κάνουν. Έφυγαν όλοι από την Αντιόχεια, πήγαν στις διπλανές πόλεις, άλλοι ανέβηκαν στα βουνά, έμεναν σε καλύβες και είχε ρίξει χιόνι και ο σεισμός συνεχίζεται. Και έκαναν μετάνοιες, λέει ο Θεοφάνης, ο χρονογράφος, επάνω στο χιόνι και φώναζαν όλοι το ελέησον. Και κάποιος ένθεος είδε μια οπτασία, έναν ουράνιο άνδρα που του έλεγε να γράψετε πάνω στην πόρτα κάθε σπιτιού «Ο Χριστός με θυμών, ο Χριστός μαζί μας, στείτε να σταματήσετε σπίτια να κινείστε». Κι έτσι έπαυσε ο σεισμός και η οργή του Κυρίου. Είχαμε και αργότερα πάλι στη Μυσία το 536 κατεστράφη η Μυσή Πομπιούπολης. Όχι μόνο κατεστράφη, κατεποντίστη. Άνοιξε η γης και την κατάπιε με όλα τα σπίτια, με όλους τους κατοίκους και το περιεχόμενό τους. Τα εχριάστη ο Ιστινιανός και γι' αυτό εισήγαγε επισήμως και στην Κωνσταντινούπολη και καθιέρωσε και στα υπόλοιπα μέρη όπου δεν είχε φτάσει ακόμη την εορτή της Υπαπαντής. Γι' αυτό συνδέεται άμεσα αυτή η εορτή και τόνισε περισσότερο ο Ιστινιανός τον θεομητορικό της χαρακτήρα, παρότι η υμνολογία και η θεολογία την θέλει περισσότερο τη δεσποτική. Έδωσε βαρύτητα στην Παναγία, με αυτό δεν ήθελε να υποτιμήσει τον Χριστό φυσικά, αλλά την αισθανόταν πιο κοντά του, γιατί η Παναγία είναι εξ ημών. Είναι η παγκόσμιος δόξα, η εξ ανθρώπων σπαρίσα. Την αισθανόμεθα πιο δική μας. Γι' αυτό και τη βάζουμε μεσήτρια στο μεσήτη. Και γι' αυτό ακριβώς, ενώ στις άλλες δεσποτικές εορτές έχουμε κατάληση, η σπάντα δεν είναι νηστεία, στην εορτή της Παπαντής, αντίχει Τετάρτη Παρασκευή, έχουμε κατάληση μόνο ηχθείως, όπως σε όλες τις θεομητορικές εορτές. Και ας πούμε και κάτι από την Ορθόδοξη Βυζαντινή αγιογραφία και εικονογραφία, μέχρι το 14ο αιώνα στη σκηνή της Παπαντής στο θείο βρέφος το κρατούσε, ξέρετε ποιος? Η Παναγία. Από 14ο, από το Μιστρά και πέρα, το κρατά ο Σιμεών, που είναι και το σωστότερο βέβαια. Έδωσε λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα στην Παναγία και καλά έκαμε, γιατί στη Μυσία το 536 έγιναν τόσοι σεισμοί. Και η Μυσία τι είναι? Η βόρειο-δυτική Μικρά Ασία. Είναι η Προποντίδα, θάλασσα του Μαρμαρά, εκεί που είναι και η βασιλεύουσα πόλης. Είναι ο Ελίσποντος, τα στενά των Δαρδανελίων. Είναι το Αιγαίο στο μέρος εκείνο. Πάμε μετά στη Λιδία, στη Φρυγία και στη Βυθινία. Και φτάνουμε πάνω στην Νικομίδια που πρόπερση στην Τουρκία έγιναν οι φοβεροί σεισμοί. Στο Ιζνίκ. Βέβαια. Είναι σεισμογενής φαίνεται περιοχή και υφίστανται δυνάει κάτοικοι συχνά πυκνά αυτής της περιοχής. Και λέει το συναξάριο που σημειώνει αυτούς τους σεισμούς Πιστουνιανού και επί άλλων αυτοκρατών αργότερα ή πριν, ότι ο σεισμός έγινε μεταφιλανθρωπίας. Επενεχθέντος του σεισμού μεταφιλανθρωπίας του Θεού. Συνέβη δηλαδή και έγινε ο σεισμός με φιλανθρωπία. Τι σημαίνει αυτό? Ο σεισμός είναι ένα φυσικό γεγονός σίγουρα, το οποίο όμως ελέγχεται από το Δημιουργό Κύριο, από το Θεό μας. Διότι λένε οι επιστήμονες ότι η γη μπορεί να κάνει και 100 ρίχτερ σεισμό και να μην τίποτε. Τι κάνει λοιπόν ο Κύριος? Το ελέγχει. Οργίζεται με τις αμαρτίες μας, χρησιμοποιεί και το φυσικό αυτό φαινόμενο και τι κάνει? Το πλέον της οργής του τι είναι? Ίκτος. Το πλεόνασμα της οργής, το λέει ένα ωραίο δίσκο ο Σιος Νικόδημος ο Αγιορείτης,
Το πλέον, το πλεόνασμα είναι ίκτος, δηλαδή συμπόνια για τον άνθρωπο. Είναι και ένα παιδαγωγικό μέσο. Και στο τέλος της αυτοκρατορίας του Ιστινιανού, στο 557, έχουμε πάλι φοβερό σεισμό, συγκλονισμό. Επί 10 ολόκληρες ημέρες, και τη νύχτα και την ημέρα, σημειώνει πάλι ο χρονογράφος Θεοφάνης, είχαμε φοβερό σεισμό και οι άνθρωποι εχάνονται κατά χιλιάδες. Παρακαλούσαν, κατενήσοντο, ελιτάνευαν, και ύστερα, αφού η φιλανθρωπία του Θεού σταματούσε το σεισμό, εγίνοντο και χειρότεροι από πριν. Το σημειώνει ο χρονογράφος. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι. Και δεν ξέρει ο Κύριος τι να μας κάνει, πώς να μας φερθεί. Και θαυμάζομαι, αδελφοί και πατέρες μου, θαυμάζομαι τι? Την καλοσύνη του Χριστού, τη συμπόνια του Χριστού, τη μεγαλοψυχία του. Του κάνουμε τόσα και τόσα. Και κάπου λέει Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ποιος μπορεί, Χριστέ μου, να βαστάξει τα κρίματα μιας μονάχα ημέρας? Εσύ πώς τα βαστάς? Εγώ τα κρίματά μου μιας ημέρας, λέει ο Ιερός Γρηγόριος, δεν τα αντέχω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την απέραντη και ανίποτη καλοσύνη του Χριστού και της Παναγιάς. Και αυτό το θαυμάζουμε, αυτό μας εκπλήττει. Και αν έχουμε λίγο φιλότιμο, τότε κάνουμε αγώνα, κάνουμε προσπάθεια. Τους παρακαλούμε να μας δίνουν μετάνοια και διόρθωση βίου, να τους αγαπάμε περισσότερο, να τους εμπιστευόμεθα πιο πολύ, και να έχουμε και σπλάχνα εκτιρμών για τους αδελφούς μας, τους ανθρώπους, τους κλησίων, τους συνανθρώπους μας όλους. Κι έτσι η εορτή αυτή μεγάλη της Υπαπαντής καθιερώθηκε και υπάρχει και εορτάζεται μέχρι σήμερα σε ολόκληρη την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη. Η Παπαντή είναι το υπό και απαντώ, σημαίνει συνάντηση, συναπάντημα του Ιησού, του Βρέφους, με τον πρεσβύτη και ιερέα και προφήτη Σιμεών. Το υπό, η πρόθεση πρώτου απαντώ, δηλώνει την ταπείνωση του Χριστού, την κένωση, το ότι έλαβε δούλου μορφήν. Είναι η άκρα ταπείνωση του Χριστού. Η ταπείνωση, κατά Άγιο Ισάκ το Σύρο, είναι η στολή της θεότητος. Ταπεινώθη ο Ιησούς, έκλεινε ουρανούς και κατέβη και έκαμε όλα τα του νόμου, για να τον τελειοποιήσει, τον ολοκληρώσει και να τον κάνει να παραδώσει στη χάρη. Η συνάντηση αυτή του Σιμεών με τον Ιησού σημαίνει ότι ο Σιμεών παραδίνει τον νόμο, την Παλαιά Διαθήκη, στη χάρη, στον νομοδότη, στον έσπλαχνο Χριστό μας, και σημειώνει πανέμορφα ο αυτοκράτορ του Βυζαντίου Λέων ο Έκτος σε ένα υπέροχο εξάστιχο επίγραμμά του τα εξής, τους δύο τελευταίους στίχους. Του λέγει του πρεσβύτου Σιμεών: «Ώρα γυρεέ, μη πεσείτε το βρέφος. Πρόσεξε γέροντα, μην πέσει το βρέφος, και αν πέσει το βρέφος, χαθήκαμε. Υποτρεμούσεις το χρόνο της αγκάλης».
επειδή σιγοτρέμει, το υποδηλώνει του. Τι ωραίο που το λέει. Η αγκάλι από τα γυρατιά, από την ηλικία. Πράγματι, το τεσσαρακονθήμερο βρέφος Ιησούς είναι ο ποιητής ουρανού και γης και ο σωτήρ του κόσμου. Σκεφτείτε και φανταστείτε τη μέγιστη χαρά του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου που επί χρόνια και χρόνια περίμενε να είδει τον Χριστόν Κυρίου, τον ενανθρωπίσαντα Θεόν, τον παλαιόν των ημερών να νηπιάζει. Και ευλόγησε ο Σημεών την Παναγιά μας και τον Άγιο Ιωσήφ που έφεραν το θείον βρέφος στο ναό το νομικό. Και ύστερα αφού τους ευλόγησε εδέξατο τον Ιησούν εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε και ευχαρίστησε το Θεό με τη γνωστή θεόπνευστη οδή του τον Ίνα Πολύης τον δούλο σου δέσποτα. Και τι έκανε εδώ το μικρός Ιησούς? Και χείρας του Σημεών ευλογήσας ως έπρεπε, ευλόγησε τα χείρας του Σημεών όπως άρμοζε. Για το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Και τότε ο Σημεών κατευχαριστημένος, όπως σημειώνει και ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον υπέροχο ύμνο του στην υπαπαντή του Κυρίου μας, αναχώρησε για τα λιμέρια της αιωνιότητος να πάει να πει στους προφήτες και στους δικαίους και στις ψυχές όλων εκείνων που έφυγαν με την ελπίδα του ερχομού του Μεσσίου ότι ο Χριστός Κυρίου ήλθε, είναι επάνω στη γη, έφτασε και η δικιά μας άνοιξη και η δικιά μας λευτεριά και η δικιά μας απολύτρωση. Οι χριστιανοί ως το αισθανόμεθα είμεθα ευχαριστημένοι με αυτή την εορτή και ημέρα και συνάμα τυχερή και του Σημεών τον εδέχθη μόνον εις ασαγκάλας αυτού και ευλόγησε τα σχήρας του ως έπρεπε. Εμείς όμως οι ορθόδοξοι χριστιανοί τον λαμβάνουμε τον Ιησού στην οντότητά μας και με το μυστήριο του βαπτίσματος μπαίνουμε στη ζωή του και αυτό στη δική μας και με το μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως και ευχαριστίας. Το αίμα του γίνεται αίμα μας και το σώμα του γίνεται σώμα μας και γινόμεθα κι εμείς μικροί Χριστοί κατά χάριν και σκυρτούμε και χαιρόμεθα. Είναι μεγάλη αυτή η δωρεά και η προσφορά του Κυρίου μας. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε, καθώς και την Παναγία Μητέρα του, η οποία τον έφερε στον κόσμο και μας σώζει και μας βοηθεί και μας ενισχύει. Είναι φορές που μας έρχεται απελπισία και απόγνωση. Μας έρχεται δυσκολία μεγάλη, αισθανόμεθα μόνοι, νιώθομαι φτερό στον άνεμο, αβοήθητη και ανυπεράσπιστη. Και τότε το κακό μας ταλαιπωρεί. Νομίζομαι πως δεν έχουμε κανέναν, πως δεν μας θέλει κανένας, πως δεν ανήκουμε σε κανέναν και δεν μας χρειάζεται κανείς. Τα φαινόμενα απατούν. Ο Κύριος και η Παναγία Μητέρα του είναι μαζί μας. Λίγο εκείνες τις δύσκολες ώρες, αν προσπαθήσουμε να ανοίξουμε το κουμπάκι της πίστεως και
και να ψελίσουμε όχι λόγια ευχαριστίας και δοξολογίας που είναι δύσκολο, αλλά έστω και παραπόνου και ηκεσίας και δεήσεως. Και τότε αλλάζει το κλίμα. Αλλάζει το κλίμα. Έρχεται η χάρις, παρέρχεται ο κόσμος, έρχεται η άνοιξη και φεύγει ο χειμώνας και αισθανόμεθα να πετούμε μόλις έρθει η χάρις. Αυτά είναι τα μεγαλεία της Εκκλησίας και του Χριστού και της Παναγιάς μας. Προσέφεραν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Μαριάμ και ο Ιωσήφ, ένα ζεύγος νεοσών, τριγώνων, για τη θυσία. Και η Παλαιά Διαθήκη αναφέρει και εξαγορά του πρωτοτόκου βρέφους, του άρενος, όταν το προσέφερα στο ναό. Το εξηγόραζαν αντί 5 σύκλων, 14,5 γραμμάρια χρυσού ή αργύρου. Αυτό ξεκίνησε από τότε που ο Θεός έστειλε στην Αίγυπτο ολοθρευτή άγγελο και φώνευσε όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και όρισε στους Εβραίους, τα δικά σας πρωτότοκα αρσενικά θα τα προσφέρετε σε μένα. Τι θέλω να δείξει με αυτό? Ότι του ανήκουν τα παιδιά και οι άνθρωποι όλοι, και τα Αιγυπτιόπουλα του άρεσαν, του ανήκαν του Θεού, ας τα έσφαξε, και τα Εβραιόπουλα τα πρωτότοκα το ίδιο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι είμεθα ιδιοκτησία του Θεού απόλυτη. Γι' αυτό λέμε όταν μας διαβάζουν στο μνήμα, κατοικηδία του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Τα προσέφεραν λοιπόν τα άρενα πρωτότοκα στο Θεό να διακονούν στο ιερό. Όταν όμως εκεί ορίστη αργότερα η τάξη των Λεβιτών, η φυλή του Λεβί να διακονεί, τότε τα εξαγόραζαν τα πρωτότοκα άρενα οι γονείς των, αφήνοντας το ποσό που σας είπα στο ναό για τις ανάγκες, και έφευγαν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς εδώ δεν αναφέρει εξαγορά. Και γιατί να αναφέρει? Δεν χρειάζεται. Ο Ιησούς δεν εξηγοράστη, αλλά εξηγόρασε ημάς εκ της κατάρας του νόμου. Το σταυρό προσιλωθείς και τυλών κεντηθείς, την αθανασίαν επήγασεν ανθρώπης, όπως λέει το ωραίο απολυτίκιο της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής. Μας εξηγόρασε λοιπόν ο Χριστός και του ανήκουμε. Απολύτως του ανήκουμε. Όμως δεν μας εκβιάζει γι' αυτό. Μας αφήνει και πάλι ελεύθερους. Και θέλει με τη δική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια, αν θέλετε, να δεχθούμε το μέγα καλό που μας έκανε και να του προσφέρουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν είναι τίποτε εξαναγκαστικό, τίποτα υποχρεωτικό, με την έννοια ακριβώς του εξαναγκασμού, και όλα στηρίζονται στο θέλω, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν. Στο θέλω, γιατί ο Χριστός που μας έφτιαξε αυτεξουσίους ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε και υπάρχουμε. Γι' αυτό και μας αφήνει ελεύθερους και μας ρίχνει στο φιλότιμο
και μας προσφέρει την αγάπη και τα ελέη Του και συνάμα μα χρειαστεί και την παιδαγωγία Του. Είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε μια εποχή κατά την οποία τα πάντα μας ψυχαναγκάζουν, μας εκβιάζουν, μας τρομοκρατούν, μας εκφοβίζουν, μας απειλούν και μας φέρονται κατά τον πιο δυναστικό και απάνθρωπο τρόπο. Είδατε τι γίνεται και στην πατρίδα μας και παντού. Κατέκλυσαν οι βάρβαροι και σκοτώνουν τον άλλον την ώρα πάει να πάρει τσιγάρα. Ή το γέροντα το σκοτώνουν, του κόβουν και το δάχτυλο να του πάρουν το δαχτυλίδι. Θα μου πείτε δεν εγίνονται τότε εγκλήματα. Εγίνονται και παλαιότερα, αλλά όχι με αυτό το ρυθμό και κατά αυτό τον τρόπο. Γίναμε βάρβαροι, γίναμε θηρία. Δεν έχουμε κανένα να μας προστατεύσει. Και εδώ ακριβώς έχει επικαιρότητα η πράξη του Ιουστινιανού που ανέθεσε την αυτοκρατορία υπό την σκέπη και προστασίαν και βοήθειαν της Παναγίας της υπαπαντής. Ο Χριστός μας και η Εκκλησία Του είναι κάθε μέρα μαζί μας και χθες και σήμερον και εις τους αιώνας θα είναι. Χρειάζεται εμπιστοσύνη και αγάπη στη χάρη Τους. Και από εκεί και πέρα ο άνθρωπος, ο περίφοβος και περιδεής άνθρωπος, με την πίστη στον Κύριο και τη δύναμη της χάριτός Του, γίνεται ήρωας, γίνεται γενναίος, γίνεται δυνατός και τον σκεπάζει η χάρις του Χριστού. Και ας έρθουν βάρβαροι και ας προκύψει οτιδήποτε, ο Κύριος τους τυφλώνει. Ήταν κάποτε στο Βυζάντιο μια οικογένεια, αγαπημένη οικογένεια, ο άντρας, η γυναίκα και η κόρη. Ο άντρας κάποτε θέλησε να πάει στη βασιλεύουσα για κάποια υπόθεση. Είχε δούλους, υποστατικά και πολλά και σπουδαία πράγματα. Και η γυναίκα του καθώς έφευγε του λέει «Άντρα μου, πού μας αφήνεις?» Και εκείνος της λέει «Στην Παναγιά μας». Εκείνη σκεπάζει όλους μας. Μη φοβήστε. Και έφυγε. Και γαλήνη περιχύθηκε στις υπάρξεις της γυναίκας και της κόρης του. Ένεκα αυτής της προστασίας της Θεοτόκου. Κάποια μέρα λοιπόν ένας υπηρέτης έβαλε με το νου του, του υπέβαλε ο αρχέκακος το εξής σατανικό: να σκοτώσει την κυρά και την κυροπούλα και να πάρει τα χρυσαφικά και ό,τι άλλο κινητό πολύτιμο και τιμαλφές και να φύγει. Και αμέπος αμέργων, που λέει ο Όμηρος, με την κουβέντα και η πράξη, παίρνει το μαχαίρι και προχωρεί στο μέρος της κουζίνας που εκείνη τη στιγμή έτρωγαν οι προστατευόμενες της Παναγιάς. Και καθώς τον είδαν εξαγριωμένο να τρέχει, φώναξαν «Παναγία μου, πού είσαι?» Και εκείνη τη στιγμή ο μενόμενος και δαιμονισμένος, θα λέγαμε, υπηρέτης σταμάτησε απότομα. Κοκάλωσε στο μέρος και στο σημείο εκείνο που φώναξαν «Παναγιά» και δεν μπορούσε ούτε μπρος να πάει ούτε πίσω. Τον καθήλωσε η χάρη της. Και μη ξέροντας τι άλλο να κάνει και ειστριλατούμενος από το θυμό και τη μανία, παίρνει το μαχαίρι και το βυθίζει στο στήθος του και αυτοκτονεί. Κακό θα μου πείτε, αλλά μεγαλύτερο κακό θα ήτο να φωνεύσει τις αθώες υπάρξεις. Η Παναγιά είχε κάνει για μια ακόμη φορά το θαύμα της. Μου έλεγε κάποιος παλαιότερα στη Μεγαλόνισο της Κρήτης,
εκεί που ιδιαίτερα ευλαβούνται το Μανώλη και τη Μαρία, το Χριστό και την Παναγιά. Ήταν ένας οδηγός ταξί και ένα βράδυ εκεί στην πόλη που περίμενε το μεροκάματο, ένας περίεργος τύπος του λέει: «Είσαι να με πας εκεί?» «Είμαι», λέει, «αφού είναι η δουλειά μου». Μπαίνει στο πίσω κάθισμα, μπαίνει και ο οδηγός μπροστά, αλλά αισθανότανε άσχημα. Τον έπιασε ένας φόβος περίεργος και γυρίζει λίγο-λίγο να δει τον πελάτη. Και τι βλέπει? Ο πελάτης να έχει κέρατα. Και τότε φώναξε δυνατά: «Παναγία μου, σώσε με!» Και εκείνη την ώρα ο πελάτης ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Και φεύγοντας του λέει: «Ευτυχώς που φώναξες αυτήν, γιατί είχα αποφασίσει, είμαι ο Σατανάς, να σε πάω στο βουνό και να σε γκρεμίσω στη χαράδρα και να σε εξαφανίσω, γιατί την πιστεύεις αυτή». Άλλο αισθαντανε. Πριν καιρό στην Αθήνα, στον 5ο όροφο μιας πολυκατοικίας, ήταν μια νεαρά γυναίκα, απελπισμένη από τα δεινά και τα βάσανα του βίου και από τις συμφορές. Έπιασε και έκλαιγε. Έκλαιγε απαρηγόρητα. Και ο εχθρός της ψυχής μας της έβαλε στο νου να πέσει από τον 5ο όροφο να τελειώνει. Και εκείνη, ενώ ήταν έτοιμη να το κάνει, είχε δίπλα στο κρεβάτι μια εικόνα της Παναγιάς. Την αγκαλιάζει πριν βουτήξει στο κενό και της φωνάζει: «Παναγία μου, σώσε με!» Και αμέσως λιποθύμησε, έπεσε στο κρεβάτι. Όταν συνήλθε ύστερα από ώρα, ήταν τελείως καλά. Η Παναγία είχε πάρει τη θλίψη, τον πόνο, τη δυσκολία, τη μελαγχολία, την απελπισία, την ακηδεία, όλα. Και στη θέση αυτών των βασάνων είχε αφήσει τη χάρη και την ευλογία της. Αισθανότανε σαν να βγήκε τώρα στη ζωή, σαν να ήταν στον παράδεισο, σαν να ζούσε στην άνοιξη. Αυτή είναι η Παναγία μας. Αυτή είναι η χάρη της. Και είναι πάλι και ξανά και πάντοτε ανάμεσά μας η Παναγία. Κάποιος τη ζήτησε στον ουρανό και του είπαν: «Δεν είναι εδώ η Δέσποινα». Και ρώτησε: «Πού είναι, πού ευρίσκεται?» Και του απάντησαν οι ουράνιοι εγκάτοικοι: «Ότι βρίσκεται κάτω στη γη, στο κλινάρι του αρρώστου, στου φτωχού την κατοικία, στο αδικημένου το βάσανο, στου μοναχικού την ταλαιπωρία, στου πεινασμένου τη δυστυχία, στου κάθε ένα τον τόπο που έχει ανάγκη από την παρουσία και την παρηγοριά της». 2000 τώρα χρόνια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, δεν μας εγκατέλειψε η Παναγιά ούτε στιγμή. Και όταν ο Υιός και Θεός της δικαίως οργίζεται ένεκα των ανομιών μας, εκείνη πάει μπροστά στα μάτια του, μπαίνει μπροστά και μας σκεπάζει και μας καλύπτει και με πύρινα δάκρυα τον παρακαλεί να μας συγχωρήσει. 2000 χρόνια τώρα η Παναγιά δεν κουράστηκε να μας προστατεύει, να μας αγαπά, να μας εσπλαχνίζεται και να βρίσκεται ανάμεσά μας, οικοδέσποινα της Εκκλησίας και γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως λέει ο ποιητής μας Στέφανος Μαρτζόκης. Ούτε κουράζεται, ούτε θα κουραστεί ποτέ η Παναγιά. Και εκείνη, ως μητέρα του Θεανθρώπου, πάει κατευθείαν στη χάρη του, χωρίς σειρά,
και τον παρακαλεί για όλους μας. Γι' αυτό και εκείνοι που είναι λίγο έξυπνοι πάνε περισσότερο στην Παναγιά και λιγότερο στους Αγίους, χωρίς με αυτό να θέλουμε να υποτιμήσουμε τους Αγίους. Πάνε εκεί και παρακαλούν, γιατί πολλά ισχύει δέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Μην την αφήνουμε λοιπόν την Παναγία μας. Και πολλοί αγιορείται ένθεοι των τελευταίων ετών βλέπουν την Κυρά Παναγιά να περιτρέχει και να περιδιαβαίνει τα σύνορα της φιλτάτης ημών πατρίδος, της γλυκητάτης Έλλην Ορθοδόξου Ελλάδος, η οποία μπήκε στο στόχαστρο του αντιδίκου και των οργάνων του. Αλλά ποιος μπορεί να παραβγεί στην Παναγιά και στο Χριστό μας? Αν έχουμε πίστη, αν έχουμε χάρη, αν έχουμε δύναμη, γινόμεθα ήρωες και νικητέ. Στο Βυζάντιο πολλές φορές που ο Βυζαντινός Ρωμαϊκός στρατός επεκαλείται τη βοήθειά της, την έβλεπαν να είναι υπεράνω αυτών ή να προπορεύεται ως υπέρμαχος στρατηγός και να χαρίζει τη νίκη, και πολλές φορές χωρίς καν να συναυθεί μάχη. Έβλεπαν οι βάρβαροι τη χάρη της και τα τάγματα των αγγέλων και των Αγίων που την ακολουθούσαν, και τι έλεγαν? Ο Βυζαντινός στρατός είναι μυριάριθμος, είναι σεξαρίθμητος, είναι ατελείωτος, είναι μέγας. Και πολλές φορές οι στρατιώτες, οι Βυζαντινοί, βλέποντας βαρβάρους έφευγαν, αλλά οι βάρβαροι βλέποντας την Παναγιά έτρεχαν περισσότερο εκείνοι να φύγουν και να κρυφτούν. Αυτή είναι η Παναγιά μας, αυτή είναι η μητέρα μας. Και οι Έλληνες ως αισθηματίε, σημειώνει ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, την υπεραγαπούμε, σχεδόν τη λατρεύουμε, με το όνομά της ξυπνάμε, με το όνομά της κοιμόμαστε. Καμιά φορά μας πιάνει τη βλακεία και τη βρίζουμε, αλλά εκείνη δεν μας το κρατάει. Μας συγχωρεί όταν μας δει μετά να τρέχουμε και να την παρακαλούμε να μας συγχωρήσει και να κλαίμε μπροστά στη χάρη της και να την νικετεύσουμε, να μας κρατήσει κακία. Και η Παναγιά τότε τι κάνει? Μας αγκαλιάζει, μας συγχωρεί, μας προστατεύει. Πάντων προστατεύει αγαθή, ψάλαμε πριν λίγο στην ιερά και αγία παράκλησή της. Γι' αυτό, πατέρες και αδελφοί μου, την Παναγία την υπαπαντή, την Παναγία που είναι γλυκό του κόσμου στήριγμα, τη μητέρα του Χριστού και τη δική μας μητέρα, ποτέ μα ποτέ να μην την αφήνουμε, να μην την εγκαταλείπουμε. Και έλεγε ένας ιεροκήρυξης του κράτους, ο μακαριστός πατήρ Ιωακείμ Σπετσέρης, ότι εκείνος που αγαπά και ευλαβείται την Παναγία και τη σέβεται και την έχει κοντά του και προσπαθεί να τηρεί το Ευαγγέλιο του Υιού της, δεν έχει τίποτε μα τίποτε να φοβηθεί, ούτε σε αυτήν την πλάση ούτε στην ερχόμενη. Τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της Παναγιάς, γιατί ο Χριστός μας της λέγει, της έχει χρέος ανεξόφλητον, όπως σημειώνει ο μεγάλος διδάσκαλος του γέρους μας Ηλίας Μηνιάτης, διότι του εδάνισε την ανθρωπίνη φύση, γι' αυτό και την ακούει, την ακούει πάντοτε. Εμείς, για να τελειώσω, ας την εκμεταλλευόμεθα και για μας και για τους άλλους, ζώντας και τεθνεώτας, και ας την παρακαλούμε για το γένος μας, το γένος των Ορθοδόξων, τη γλυκύτατη ελληνορθόδοξη πατρίδα μας, να είναι πάντοτε υπέρμαχος στρατηγός,
Παλαιότερα οι άνθρωποι είχαν περισσότερο σε αυτήν την απαντοχή τους. Σήμερα οι περισσότεροι, όσοι απόμεναν να έχουν χρήματα, την έχουν στα βιβλιάρια καταθέσεων. Αλλά εφρόντισαν εκείνοι που εφρόντισαν και μας απαλλάσσουν σιγά σιγά από τα υλικά. Να είναι ευλογημένοι. Εμείς εκκλησία είμεθα. Το θέμα είναι άλλο. Την ψυχή να μην μας πάρουν. Όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς δικά μας δεν είναι. Και κάποτε θα τα αφήσουμε. Την ψυχή και το Χριστό που λέει ο Άγιος ο Σκλάβων, ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, να κρατήσουμε για μας. Και τότε τίποτε μα τίποτε να μην φοβούμεθα. Ο ουρανός με τη γη να συγκρουστούν που λέει ο Αββάς Θεόδωρος της Φέρμης. Εμείς δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε παρά μόνο τις αμαρτίες και τη φυλαυτία και τις ατελιές μας. Και μας σκεπάζει η χάρη του Χριστού και της Παναγίας της υπαπαντής. Ας την ευχαριστήσουμε ξανά και ας την παρακαλέσουμε να μας έχει υπό την Αγίαν της σκέπη. Εγώ ο ταπεινός και αμαρτωλός, μου πέσε και το φλουρί προχθές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους πατέρες και το Ίδρυμα και το σταθμό της Εκκλησίας και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν. Ας ψάλλουμε τώρα το Εθνικό Ύμνο της Εκκλησίας και να φύγουμε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχω σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφι ανύμφευτε. Ο Χριστός και η Παναγιά μαζί μας, καλή σας νύχτα και σας ευχαριστώ και πάλι. Λίχνος της Ποσίμου. Εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.